Γεια και χαρά, φίλοι και φίλες του Game Over. Έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, Αλέξανδρος Μυρονίδης στο κέντρο. Κανονικά αυτός είναι ο host. Έπρεπε, ο host. Ο hoste. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Αλέξανδρος Μυρονίδης στο κέντρο. Χαίρετε τώρα σε δεν ξέρω. Εγώ πρέπει να είμαι αριστερά και κάπου εδώ είναι ο Μυρονίδης. Εκεί. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, ο Μιχάλης Περικλέος είναι από εκεί, απέναντι, πίσω. Ναι. Και ο Γιώργος Καλήφας εδώ σε αυτή την πλευρά. Μαζευτήκαμε εδώ με τα παιδιά, γιατί θέλαμε λίγο να συζητήσουμε τη σειρά Daredevil, την τηλεοπτική σειρά, που ξεκίνησε πέρσι, σωστά, ναι. 2015, είναι η πρώτη σεζόν της, έτσι. Mm-hmm. 14-15 ή 15 είναι. Όχι, είναι όλα τα επεισόδια την ίδια μέρα. Γίνονται διαθέσιμα. Μόνο κουπανιά. Ναι. Τι μόνο κουπανιά, για πες το πάλι αυτό, δεν το κατάλαβα. Ναι, επειδή είναι η παραγωγή Netflix, νομίζω ότι θα γίνει και με τη δεύτερη σεζόν. Βγαίνουν ναι, όλα τα επεισόδια μαζί στο Netflix. Α, όλα με τη μία. Όλα με τη μία, ναι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα στις 18 Μαρτίου που θα ξεκινήσει δεύτερη σεζόν, παίζει να δούμε να έχουμε 10 επεισόδια διαθέσιμα. 13, ναι. 13. Ναι. Αυτά είναι ωραία πράγματα! Λοιπόν, ωραία. Μέχρι να ξεκινήσει λοιπόν, είμαστε στο μετέχμιο, στις 18 Μαρτίου να προβληθεί η δεύτερη σεζόν από το Netflix, το οποίο πια είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, ξέρετε. Μπορείτε να το δείτε. Μπορείτε να το δείτε και με άλλους τρόπους βεβαίως. Αυτό εσείς διαλέγετε. Θα μιλήσουμε λίγο για το τι έγινε στην πρώτη σεζόν, τι ακριβώς είναι αυτή η σειρά, τι έχει καταφέρει. Τα παιδιά εδώ... Νομίζω ότι το έχουν παρακολουθήσει πολύ πιο στενά το θέμα. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο. Αλέξης και Μιχάλης. Πάμε. Εγώ το Daredevil καταρχάς να πω ότι σαν ήρωα τον έμαθα από τη σειρά. Δεν είχα επαφή πολύ με το κόμικ. Έχω γενικότερα πιο πολύ με τη DC, δηλαδή με το σύμπαν της DC. Είχα δει την ταινία του Ben Affleck και είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Ναι. Οπότε ήμουνα πολύ επιφυλακτικός όταν ξεκίνησα να το βλέπω. Αυτό που με κέρδισε εμένα πραγματικά είναι η ατμόσφαιρά του. Είναι μια εκπληκτική νοάρα ατμόσφαιρα που θυμίζει λίγο αστυνομικό θρίλερ, που σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα και στο τι γίνεται με την εγκληματικότητα στο Hell's Kitchen και χτίζει σιγά σιγά το δρόμο με πολύ πιο σοβαρό ύφος από τις προηγούμενες σειρές. Από τις προηγούμενες σειρές εννοώ τις Arrow και Flash που έχουν βγει με τους σούπερ ήρωες. Ναι, απλά ναι, να πούμε ότι η σειρά ανήκει στο MCU. Mm-hmm. Που είναι κοινό για ταινίες και σειρές στη Marvel και ουσιαστικά είναι το ξεκίνημα του Netflix σε μια σειρά από παραγωγές η οποία συνεχίστηκε με το Jessica Jones και θα συνεχιστεί ακόμα με Iron Fist και Luke Cage mm-hmm. για να πάνε όλοι μαζί σε μια νέα σειρά το Defenders. Τώρα από ό,τι θα βγει θα δείξει. Να πούμε λίγο πρώτα για τον ήρωα. Για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Είναι παλιός ήρωας, έτσι. Δεν είναι από νέες φουρνίες κλπ. Είναι ήρωας, εγώ τον θυμάμαι. Εγώ δεκαετία 80 που διάβαζα κόμιξ, τέλη δεκαετία 70 και 80. Στα πορτοκαλί εκείνα τα Spider-Man, όσοι είναι παλιότεροι θα θυμούνται, τα μικρά. Κάπου έχω στο σπίτι, σε κάποιο άλλο βίντεο θα εμφανίσω, τα μικρά σε μέγεθος που ήταν πορτοκαλί το χρώμα μέσα. Δεν ήταν έγχρωμες σελίδες, ήταν πορτοκαλί. Spider-Man περιοδικά κόμιξ, τα οποία πάντα ή σχεδόν πάντα είχαν στις τελευταίες σελίδες μία από τις ιστορίες του Daredevil, ο οποίος ζει και δρά στην ίδια σχεδόν περιοχή με τον Spider-Man, έτσι, στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι στον πόρο το Hell's Kitchen, ενώ... Το Hell's Kitchen είναι περιοχή, είναι συνοικία. Ναι. Στο... ναι, ενώ ο Spider-Man είναι στη Νέα Υόρκη την ευρύτερη περιοχή. Ναι, είναι Manhattan ο Spider-Man, είναι πιο κέντρο. Και έχουν πολλούς κοινούς αντιπάλους εκ των πραγμάτων. Ναι, εκ των οποίων ο πιο διάσημος κοινός αντίπαλος, θυμάμαι εγώ σε δεκάδες κόμιξ που έχουν συνεργαστεί κιόλας ο Daredevil με τον Spider-Man, είναι ο Kingpin, τον οποίο βέβαια στη σειρά υποδίεται εξαιρετικά ο Ντονόφριο, σωστά θυμάμαι. Πίνησε Ντονόφριο. Ναι, πίνησε Ντονόφριο, ναι. Ο οποίος είναι τόσο γίγαντας αυτός πραγματικά σαν ηθοποιός, δεν τον είχα για τόσο τέρας ή τον έχουν φτιάξει στη... Όχι, είναι γίγαντας, απλά δεν είναι γίγαντας όπως στα κόμιξ είναι ο Kipling. Δεν είναι... Καλά,
Τόσο, ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, θα ήταν δύσκολο να βρουν τέτοιο ηθοποιό. Θυμάμαι, ναι, που το συζητούσαμε μεταξύ μας, Μιχάλη, και σου έλεγα, μου έλεγες μάλλον, ότι είναι ως Frisk πολύ καλύτερος από ότι Kingpin. Δηλαδή ότι δείχνει την ανθρώπινη μεριά του πολύ πιο δυνατά ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Δεν είναι ο βαρόνος του εγκλήματος όπως είναι στα κόμιξ. Ναι. Γιατί ναι, εστιάζει σειρά στην ανθρώπινη πλευρά, ναι, ναι. Ναι, στα κόμιξ ουσιαστικά είναι τα πάντα σε πιο μεγάλη ένταση, σε υπερβολή αν θέλει. Οπότε βλέπεις μια πιο προσγειωμένη οπτική του αντιπάλου του Daredevil, ας πούμε. Mm-hmm. Ο οποίος λοιπόν, Daredevil, ναι, ναι. Matt Murdock. Matt Murdock δεν είναι super hero. Με δεν είναι super hero, ναι. Συνηθισμένο φαινόμενο τους χαρακτήρες της Marvel να έχουν το ίδιο γράμμα στο όνομα και στο επίθετο, γιατί είχε δηλώσει ο Stan Lee ότι τους θυμάται καλύτερα, πιο εύκολα. Peter Parker, Matt Murdock και πάει λέγοντας. Wade Wills και τα λοιπά. Δεκαετία του 60 εμφανίστηκε πρώτη φορά και ουσιαστικά η πρώτη του πετυχημένη μεταφορά σε τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό σκηνικό είναι η συγκεκριμένη σειρά. Είναι συγκεκριμένη. Ως ήρωας είναι, υποτίθεται είναι τυφλός, έχει χάσει την όρασή του σε ένα ατύχημα όταν ήταν μικρό παιδί με κάποια χημικά που πέσαν στα μάτια του, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν, να ενταθούν μάλλον οι υπόλοιπες αισθήσεις του και να μπορεί σχεδόν να βλέπει σαν νυχτερίδα κατά κάποιο τρόπο, να ακούει, να μυρίζει κτλ. Αυτό σε συνδυασμό με γνώση πολεμικών τεχνών κτλ. Τον έχουν κάνει ένα έτσι vigilante, αυτόκλητο εκδικητή τέλος πάντων, του εγκλήματος εκεί στην περιοχή Hell's Kitchen, η οποία έχει αποδοθεί πολύ σκοτεινά, πολύ μαύρα, πολύ νουαρό, όπως είπε ο Αλέξης προηγουμένως, στη σειρά. Και νομίζω αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό, ή τουλάχιστον ένα από αυτά, από τα κυριότερα. Η βία, η έντονη, δεν είναι ούτε Arrow, δεν είναι ούτε Flash, δεν είναι ούτε καν Jessica Jones. Νομίζω, είναι πολύ πιο σκληρή η σειρά, έτσι. Έχει και εξαιρετικές χορογραφίες στις σκηνές δράσης. Χωρίς να είναι ψεύτικες. Χωρίς αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Χωρίς να έχει υπερβολές του τύπου χοροπηδάω, κάνω οτιδήποτε, ας πούμε. Είναι λίγο πιο ρεαλιστικό, πιο γκρίτι. Σε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο που εμφανίζεται, θα πούμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά είναι μέσα σε ένα διάδρομο χορογραφίες. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτική σειρά στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Τι θα ξεχωρίσατε από... Τι πιστεύετε πρώτα απ' όλα ότι έχει κάνει ως σειρά μέχρι στιγμής? Έχουμε μία σεζόν, 13 επεισόδια. Και τι ξεχωρίσετε από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής? Εκτός από τη γαζέλα. Για μένα... Ο Αλέξης κατάλαβε ποια λέω, τη γαζέλα. Ναι, ναι. Εντάξει. Για μένα πάντως η σειρά είναι το αντίστοιχο του Dark Knight. Αυτό που έκανε δηλαδή το Dark Knight στο σινεμά, πάει να το κάνει και να το μεταφέρει στην μικρή τηλεόραση και στις σειρές γενικότερα με υπερήρωες. Το βλέπει πολύ πιο σοβαρά, έχει στο επίκεντρο τον ενήλικο θεατή. Δεν είναι δηλαδή PG rated καθόλου η σειρά. Και αυτό είναι που μου αρέσει κιόλας, γιατί ο συγκεκριμένος ήρωας νομίζω είναι αυτό το χαρακτηριστικό του, ότι είναι λίγο πιο βίαιος, πιο ομός. Ποτέ δεν ήταν, συγγνώμη που διακόπτω επειδή το λες τώρα, ποτέ δεν ήταν χαρακτήρας για τα πιτσιρίκια ο Daredevil, ποτέ. Ναι. Και αυτό που, και μου άρεσε επίσης και πώς δείξανε το origin story του, και του Frisk, του Kingpin, αλλά και του Daredevil. Ναι. Και αναμένω να δω, εννοείται και από τα trailer που έχω δει για τη σεζόν τη δεύτερη, αναμένω πολύ να δω τι θα γίνει με τον Punisher και πώς οι δυο τους θα έρθουν σε διαμάχη, γιατί έτσι δείχνουν τουλάχιστον τα τρέιλερς. Επίσης, χαρακτήρας που έχει έρθει σε κόντρα με τον Spider-Man στο παρελθόν. Τέλος πάντων, ναι, αυτό... θα σας ρωτήσω κάτι πιο μετά σχετικά με το Spider-Man και με το MCU. Να μας πει ο Μιχάλης λιγάκι, γιατί ναι, έκανα μια ερώτηση. Τι σου έχει κάνει εντύπωση, τι πιστεύεις για τη σειρά? Πρώτα απ' όλα, έχει πάρα πολύ καλές ερμηνείες. Ναι. Και ο πρωταγωνιστής, ο Charlie Cox. Charlie Cox, ναι. Και ο Ντονόφριο, ακόμα και η Ροζάριο Ντόσον που έχει ένα σύντομο περάσμα. Δεν εμφανίζεται πολύ, ναι. Μερικών επεισοδίων. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιή. Με πολύ καλή απόδοση
του χαρακτήρα και με βάση τα κόμιξ. Εγώ νομίζω είναι αρκετά πετυχημένος ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά του. Ναι, ο Charlie Cox έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο και εξαιρετικό πέρασμα από τον Boardwalk Empire, να θυμίσουμε, μεταξύ άλλων, έτσι. Ήταν εξαιρετικός εκεί. Δυστυχώς τον τελειώσανε λόγω... Έπρεπε στο σενάριο να τελειώσει τον Boardwalk Empire. Έλειψε από τη σειρά από όταν χάθηκε και μετά. Και δείχνει πόσο καλός είναι και στον Daredevil, δηλαδή κάτι το οποίο είναι τελώς διαφορετικό. Βέβαια τέριαξε γιατί ως Ιρλανδός τέριαξε στο χαρακτήρα με την προφορά του αυτή την ιδιαίτερη. Αλλά όσο καλός είναι ο Charlie Cox, όσο καλός και αν είναι, τουλάχιστον για μένα έτσι όπως το είδα εγώ, ο Vincent D'Onofrio νομίζω είναι ογκόλυθος στη σειρά αυτή. Ναι. Ογκόλυθος κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, είναι φοβερός, είναι συγκλονιστικός. Ορισμένα είναι συγκλονιστικός πραγματικά. Και ειδικά όταν βλέπουμε το origin story του, που είναι μικρό παιδί και έδειξε πώς δημιουργήθηκε αυτός ο παράξενος ψυχισμός, ο σχεδόν παρανοϊκός άνθρωπος. Ναι, είναι τρομερός, τρομερός, τρομερός. Γενικά είναι πολύ σοβαρή, πολύ μετρημένη η σειρά, χωρίς υπερβολές. Δεν θυμάμαι σε κάποιο επεισόδιο αν μου ξεφεύγει κάτι που να με χάλασε, δεν ξέρω αν θυμάστε κάτι. Για μένα απλά... όχι, ήταν πολύ καλή όλη. Να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα, ας πούμε, ακριβή παραγωγή και τα έχουν καταφέρει ρίχνουμε στο Netflix. Και από σκηνοθετική τι περιμένετε τώρα από εδώ και πέρα, δεύτερη σεζόν, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι για την πρώτη, τι περιμένουμε τώρα, τι θα θέλατε να δείτε εδώ, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει, πού μπορεί να πάει το Daredevil τώρα? Δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να τελειώσει για να συνεχίσει η σειρά με τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο επιτυχημένη η δεύτερη σεζόν. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι θα εμφανιστούν παραπάνω χαρακτήρες. Ενδιαφέροντος χαρακτήρες, δηλαδή είτε σαν αντίπαλοι είτε σαν βοηθή. Τώρα, με τους δύο τους συγκεκριμένους που θα εμφανιστούν, τον Πάντζερ και την Ηλέκτρα, μπορεί να είναι σχέση αγάπης μίσους. Μάλλον μεταξύ. Τα έχουμε και την Ηλέκτρα οπωσδήποτε, είναι σημαντική, πολύ σημαντική στο storyline του Daredevil. Είναι ουσιαστικά η μεγάλη αγάπη, ο μεγάλος εχθρός η Ηλέκτρα. Ελπίζω, Αλέξη, για μένα, φοβάμαι δηλαδή ότι η σειρά μπορεί, αν δεν τη διαχειριστούν σωστά τουλάχιστον η παραγωγή, να, για μένα προσωπικά πάντα, έτσι, γιατί σε μερικούς μπορεί να άρεσε αυτό που θα πω, να πάθει αυτό που έπαθε το Arrow, που από τη δεύτερη σεζόν και μετά εγώ το βαρέθηκα λίγο. Γιατί ο Kingpin σαν εχθρός είναι πολύ δυνατός, είναι από τους χαρακτήρες δηλαδή που είναι πολύ σημαντικοί για τον Daredevil και δεν ξέρω από άποψη αντιπάλου τι μπορεί να δείξει για να είναι το ίδιο ενδιαφέρον. Εκεί είναι που εγώ δεν θέλω τουλάχιστον να πάθει αυτό που για μένα έπαθε το Άρο, που απόκτησε κοιλιά από άποψη ανταγωνιστή. Πιστεύεις ότι δεν θα έχουμε καθόλου Kingpin στη δεύτερη σεζόν? Ίσως να μας τον κρατήσουν για τρίτη. Για να τον επαναφέρουν. Νομίζω θα εμφανιστεί. Τι λες Μιχάλη, πιστεύεις? Νομίζω θα εμφανιστεί. Ναι, και εγώ πιστεύω. Ήταν τόσο βαρύνουσα σημασία η παρουσία του στην πρώτη σεζόν. Δεν νομίζω να μην τον έχουν καθόλου. Μακάρι ήταν να τον έχουν. Το 50% της σειράς, ναι. Το 50% της σεζόν. Ναι, γιατί δεν γίνεται Kingpin στην πρώτη σεζόν. Ναι, επί της ουσίας δεν γίνεται. Είναι στην εξέλιξη. Ναι. Και μάλιστα πάνω σε αυτό που είπες ότι δεν γίνεται, εκεί και ο σκηνοθέτης στις σκηνές που δείχνει το πόσο φρίσκα αναλαμβάνει το ρόλο του μαφιόζου επί της ουσίας, του Kingpin, παίζει πάρα πολύ όμορφα με τα χρώματα, με τους πίνακες που είναι άσπροι, μαύροι, ναι, με τα κουστούμια που αλλάζει ο Kingpin. Ναι. Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ερμηνείες, το σενάριο κτλ. Είναι πραγματικά σοβαρή παραγωγή σε πολλά επίπεδα, δηλαδή σκηνοθεσία, φωτογραφία, μουσική καλή, δηλαδή, είναι πολύ σοβαρή παραγωγή, πολύ προσεγμένη. Ναι, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δύσκολα θα μπορέσει να βρεις ψεγάρι σε κάτι. Νομίζω το γεγονός ότι στο Metacritic, ψέματα, στο IMDb έχει σχεδόν 9. Ναι, τα λέει όλα. Λέει πολλά, ναι, λέει πολλά. Μια ερώτηση τελευταία, εκτός και αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, τουλάχιστον από μένα. Να μου πει λίγο πάλι ο Μιχάλης αυτό που ανέφερε προηγουμένως, τι ετοιμάζουν τώρα, γιατί αυτό δεν το ήξερα εγώ. Ετοιμάζουν μια σειρά στην οποία θα παίζουν Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage και... Iron Fist.
Ο Ντάν. Αυτός που είναι Κινέζος ουσιαστικά, έτσι. Δεν είναι Κινέζος, απλά έχει γνώση πολεμικών τεχνών. Δεν είναι σαν χαρακτήρας Κινέζος αυτός. Έτσι θυμάμαι στα κόμιξ. Όχι, δεν είναι Κινέζος. Δεν είναι. Οκ, okay, λάθος θυμάμαι. Μπορεί να θυμάσαι άλλο χαρακτήρα παρόμοιο. Πιο παλιό μάλιστα. Α. Εγώ το πιο παλιό θα θυμάμαι γι' αυτό. Μπορεί να τον αλλάξανε κιόλας, δηλαδή, αφού τους αλλάζουν συνέχεια. Ναι. Απλά πούμε ότι είναι όλοι τους street level, ας πούμε, ήρωες. Δεν έχουν ικανότητες Spider-Man κτλ. Ναι, ναι. Και είναι μάχημοι εντός δρόμων, ας πούμε. Ο Luke Cage βέβαια ήταν λίγο... Ήταν λίγο supernatural, λίγο, δηλαδή... Όλοι είναι, εντάξει, απλά δεν... Δεν έχουμε κανένα που πετάει ή ύπτανται ή... Ναι, ναι, τέτοια δεν έχει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει. Βγάζει ακτίνες λέιζερ από τα μάτια. ο Luke Cage έχει εμφανιστεί στη σειρά Jessica Jones καθόλου, γιατί έχω δει μόνο ένα επεισόδιο, ναι. Δεν προχώρησα. Α, οπότε έχουν αρχίσει και τους συστήνουν στο κοινό σιγά σιγά αυτούς, έτσι. Ναι, φυσικά θα προμηθεί και δεύτερη σειρά Jessica Jones. Το Luke Cage είναι για το 2016 νομίζω. Οπότε το Defenders ίσως πάει 2017. Μάλιστα. Εδώ τώρα μια ερώτηση. Πώς στο Cinematic Universe θα κολλήσουν, εφόσον είναι ενιαίο αυτό από ό,τι είπες προηγουμένως, έτσι δεν είναι το τηλεοπτικό... Μα υπάρχουν αναφορές ούτως ή άλλως στο Daredevil για γεγονότα που γίνονται στις ταινίες. Ναι. Εμένα πάντα μου δημιουργεί περιέργεια αυτό το πράγμα. Ο Spider-Man πού είναι όλο αυτό το συγκεκριμένο διάστημα, τι γίνεται? Spider-Man θα εμφανιστεί πολύ σύντομα. Είναι... προχωρά καινούργια ταινία, ένα remake πάλι, τι θα είναι αυτό, έτσι? Ναι, θα εμφανιστεί στο Captain America, σιγά. Δεν ξέρω... πιστεύεις θα εμφανιστεί στο σύγχρονο? Ναι, είναι επιβεβαιωμένο. Το πόσο θα εμφανιστεί και με ποιο... τρόπο θα πλασαριστεί στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών. Ξέρω αυτά είναι όπως τα κόμιξ, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε το 16. Εντάξει, ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον, ναι. Μάλιστα. Ωραία, αυτά. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω για τη σειρά. Έχω δει την πρώτη σεζόν, 18 Μαρτίου δεύτερη, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά που δεν το ξέρα. Κατά πάσα πιθανότητα όλα τα επεισόδια μαζί. Εκείνη η μέρα καίγεται. Όλη μέρα στο σπίτι, 18 Μαρτίου καίγεται όλη. Τη μέρα ξεχάστε την, ναι, τελειώσαμε. Αν είναι Δευτέρα δεν κάνουμε webcast, τα ξέρετε. Αυτά, δεν ξέρω τα παιδιά έχουν να προσθέσουν κάτι άλλο. Απλά είναι τη σειρά. Ναι, σε όποιους αρέσει γενικότερα οι σειρές με υπερήρωες πρέπει να τη δουν. Είναι πάρα πολύ καλή. Ή αστυνομικές σειρές μπορεί να το πεις. Σωστό και αυτό, ναι. Και αυτό. Ναι, γιατί έχει και μια τέτοια πρόπτικη, ναι. Ναι. Αστυνομική σειρά. Αστυνομική σειρά με έναν vigilante της Marvel, που ουσιαστικά είναι. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Θα έλεγα τώρα να κάνουμε και μια αντιπαραβολή με μια εξίσου σκοτεινή νουάρ σειρά του αντίπαλου δέοντος που λέγεται Gotham. Αλλά νομίζω ότι με φάει πάρα πολύ ώρα. Εντάξει, άστο. Άσε, γιατί εγώ εμένα τον Gotham δεν μου άρεσε. Μπορεί να μην είμαι ο κατάλληλότερος. Γιατί? Μα εδώ πέρα δεν πρέπει να κάνουμε βίντεο που λέμε μόνο ότι είναι καλό και τι δεν μας αρέσει να λέμε. Εμένα, εγώ το παράτσα στο δεύτερο επεισόδιο, δεν άντεξα, παιδιά. Μου φάνηκε ότι είναι πολύ καρτούν. Ότι είναι πολύ υπερβολικοί οι χαρακτήρες. Την περίμενα να, σαν τον Daredevil. Πιο σοβαρή. Α, εντάξει, οκ. Okay. Έχουν πάει λίγο σε μονοπάτι καρτούν αυτό να λέω. Όχι καρτούν. Πιο κόμικ. Πιο κόμικ, ναι, είναι πιο κόμικ. Αλλά μπορεί να είναι καλή, όμως σοβαρή σειρά, χωρίς υπερβολές όμως. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος, γιατί δεν την προχώρησα παραπάνω. Είχα μείνει στο δεύτερο επεισόδιο. Καλά, θα κάνουμε βίντεο για τον Gotham. Ναι, ναι. Αλήθεια. Το χρωστάμε αυτό. Καλά, χρωστάμε για 500 σειρές βίντεο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα κλείσω εγώ, γιατί μου έχεις δώσει ρόλο host, ενώ εσύ είσαι στη μέση. Θα κλείσω εγώ τότε. Ναι, ρε φίλε. Αυτά από εμάς. Περιμένουμε προτάσεις σας στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά. Yeah. Γεια χαρά, παιδιά.